Στο κέντρο της Αθήνας τώρα. Τώρα είναι σοβαρά. Και το πριν σοβαρό είναι. Και το πριν ήταν σοβαρό, αλλά είπαμε έχει γίνει κανονικότητα, καταλαβες. Λοιπόν, Αντώνης Κρητικός, διότι είχαμε στην επίθεση σε περίπτερο και μάλιστα είχαμε τραυματισμούς στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι είναι, στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι ούτε στα Καλύβια, ούτε στη Σαρονίδα που ήμασταν πριν. Έλα, Αντώνη. Καλημέρα. Είμαστε στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Εδώ, λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ, έφτασαν δύο άνδρες ιρανικινής καταγωγής, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές. Έφτασαν στο περίπτερο που σας δείχνει τώρα ο Γιάννης ο Κούβαρης και άρχισαν να κλέβουν. Είναι ακριβώς απέναντι από τη Βουλή αυτό. Απέναντι, από την είσοδο της Βουλής, στην Αμαλίας. Ακριβώς απέναντι. Αμαλίας και Όθωνος γωνία. Ακριβώς. Άρχισαν λοιπόν να κλέβουν. Άρχισαν να κλέβουν εμπορεύματα από το περίπτερο. Τους αντιλήφθηκε ο υπάλληλος που ήταν μέσα και βγήκε για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Οι δύο άνδρες έβγαλαν μαχαίρι, τον μαχαίρωσαν κάτω από την μασχάλη. Μία ανάσα πριν από την καρδιά του έφτασε το μαχαίρι και ο φίλος του, ο οποίος ήταν μαζί στο περίπτερο, καθώς οι ώρες αυτές οι δύσκολες μας λένε εδώ οι περιπτεράδες καλούν φίλους τους για παρέα. Ο φίλος του λοιπόν έσπευσε να δει τι γίνεται και δέχτηκε και αυτός μαχαιριές από τους κακοποιούς. Στην συνέχεια, φυσικά, οι άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου έχουν διαφύγει τον κίνδυνο. Έφτασε εδώ η αστυνομία, εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό και τελικά προχώρησε στην σύλληψη των δύο ανδρών. Να σας πω ότι το γεγονός ότι συνελήφθησαν ήταν αποτέλεσμα της ισχυρής αστυνομικής δύναμης που έτσι κι αλλιώς βρίσκεται εδώ στο σημείο. Και με περιπτεράδες που μιλήσαμε πριν από λίγο, μας είπαν ότι το πεζοδρόμιο είχε γεμίσει με αίματα από τις μαχαιριές που δέχτηκαν οι δύο άνδρες. Πάντως κάτι προφανώς δεν πάει καλά, γιατί παρά το γεγονός ότι υπάρχει αστυνομική δύναμη εκεί, πήγαν να κάνουν ληστεία μπροστά. Συμβαίνουν τα γεγονότα αυτά. Επαναλαμβάνω, ακριβώς απέναντι την είσοδο της Βουλής. Δεν ξέρω. Ό,τι να είναι. Γεια σου, Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε αυτό από τη μάρτυρα, τι είπε για το περιστατικό. Ετοιμαζόμουν να πιάσω δουλειά, την εργασία μου εκείνη την ώρα, 10 παρά. Και απλά είχε γίνει ήδη το περιστατικό πριν και είδα μαζεμένη την αστυνομία και τα αίματα που ήταν μπροστά. Τι μάθατε ότι έγινε? Είχαν μαχαιρώσει το διπλανό περιπτερά στη γωνία. Γιατί προσπαθήσανε κάποιοι να το ληστέψουν και τους κυνήγησε και τους έπιασε και τον... Και έναν φίλο του. Και έναν φίλο του, ναι. Τους είπε τι πάτε να κάνετε, πάτε να κλέψετε και τους επιτέθηκε. Βγήκε έξω να τους κυνηγήσει. Βγήκε έξω να τους κυνηγήσει και οι ληστές επιτεθήκαν με μαχαίρι.